Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό. Το πρωινό της Παρασκευής και 17 του Ιούνιου. Πώς σιγά σιγά περνούν οι μέρες, πραγματικά ούτε που το έχουμε καταλάβει. Είμαστε και σχεδόν ένα μήνα πριν από τη λήξη αυτής της σεζόν και για μας, για να έρθουμε και ανανεωμένοι από το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός. Και έχουν ήδη ξεκινήσει οι καλοκαιρινές διακοπές με πάρα πολύ κόσμο να θέλει έτσι να περάσει λίγο πιο χαλαρές στιγμές σε μια χρονιά που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και παραμένει πολύ δύσκολη. Αλλά είναι και μια Παρασκευή με πάρα πολλές ειδήσεις. Και το λέω αυτό διότι ήθεσα τις Παρασκευές, είμαστε όλοι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Αλλά έχουμε και καλά νέα. Επιτέλους ανοίγει και το Power Pass για να μπορέσουμε να πάρουμε την επιστροφή των χρημάτων όσον αφορά το ρεύμα. Έως και 600 ευρώ. Θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ και στα ρεπορτάζ που ακολουθούν φυσικά. Αλλά και ό,τι ερωτήματα έχετε να μας θέσετε, είμαστε εδώ για να δώσουμε τις απαντήσεις. Και πολλά πολλά ακόμη ρεπορτάζ. Να δούμε τι έγινε χθες με την έναρξη της δίκης του Μακελάρη της Μακρινίτσας που αφαίρεσε τη ζωή σε μια μητέρα, στον αδελφό της, αφήνοντας δύο γονείς πίσω να παραμείνουν γονείς για το εγγόνι τους, αλλά βεβαίως χάνοντας τα δύο τους παιδιά. Τι πόνος πραγματικά για αυτήν την οικογένεια, για αυτούς τους γονείς που μάζεψαν ό,τι δυνάμεις είχαν απομείνει για να μπορέσουν να μεγαλώσουν το εγγόνι τους. Το Γιώργη τους όπως λένε. Θα δούμε σε λίγο τι έχει συμβεί και με τη δίκη. Διακόπη για τις 23 Ιουνίου. Θα δούμε όμως όλα όσα υπόθηκαν χθες πρώτη ημέρα. Και πολλά πολλά ακόμη αναλυτικά ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στη Βόλη του Βόλου, του Βασίλη Καραμπάση στη Λάζα, την Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά φυσικά και όλους εσάς που κάθε πρωί περνάμε παρέα και ξεφυλίζουμε μαζί την πρωινή ατζέντα. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, τι να πει κανείς, χαρίς πραγματικά χθες, τη Χάλκη Λάρισας έριξε ένα μπουρίνι που μετέτρεψε τους δρόμους πάλι σε ποτάμια, πάλι πλημμυρισμένα σημεία. Δεν είχαμε ευτυχώς τουλάχιστον χαλαζόπτωση για να έχουμε και νέες καταστροφές, γιατί κάθε φορά που βλέπουμε μια κακοκαιρία, καρδιοχτυπούμε μην τυχόν έχουμε κάποιο πρόβλημα με χαλαζόπτωση, με τις καλλιέργειες. Αυτός είναι ο μεγάλος πόνος και ο φόβος βεβαίως όλων ημών, αλλά πόσο μάλλον δε περισσότερο των αγροτών που είδαν φέτος ένα μεγάλο μέρος των αγροτικών καλλιεργειών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας να εξαφανίζονται. Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη αναμένεται ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Ανδρέας Λικουρέντζος, να βρεθεί στην Λάρισα, προκειμένου να δει και ο ίδιος από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Και ήδη έχει γίνει ανακήρυξη για 20 προσλήψεις γεωπόνων, ώστε να γίνουν πολύ πολύ άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών για να μπορέσουν να δώσουν και χρήματα. Δεν ξέρω εάν τελικά θα δώσουν και προκαταβολή, την οποία τη ζητούν οι ίδιοι οι αγρότες, να δοθεί ένα μέρος των χρημάτων και μετά βεβαίως εφόσον γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και οι έλεγχοι, να λάβουν και το ποσό που τους αναλογεί. Τώρα, σιγά σιγά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astratv.gr για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας όπως καταγράφονται μέχρι και αυτή την ώρα. astratv.gr, στο νοσοκομείο του Βόλου 14χρονη μετά από υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, πολύ μεγάλη προσοχή, έληξαν τα σχολεία και έληξε και η πανδημία, τουλάχιστον με τα μέτρα που ξέρουμε. Και δυστυχώς η νεολαία έτσι ξεφεύγει πολλές φορές. Βόλος, βούλιαξε βενζινάδικο στην οδό Λαρίσης, θα δούμε για ποιο λόγο. Και συγκλονισμένος ο Απόστολος Τσάπας, θέλω να επανέλθει η ποινή του θανάτου. Είναι ο πατέρας που έχασε τα δύο του αγγελούδια, έτσι με το Μακελάρι στη Μακρινίτσα, όπως έχει ονομαστεί. Στιγμές έντασης τώρα στο νοσέ του Βόλου, νεύρα από οργισμένους επιβάτες. Και ξεσήκωσε τους Λαρισαίους η μοναδική Έλληνα Παπαρίζου στο κυποθέατρο Αλκάζαρ. Και πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία. Ενισχυμένη εποπτεία τέλος. Πράσινο φως έδωσε το Eurogroup για έξοδο της χώρας μας. Εγκρίθηκε εκταμίευση μιας ακόμη δόσης ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ. Ιστορική απόφαση, λέει η κυβέρνηση. Κέρδισε η ΔΑ και στις εκλογές των δασκάλων, πώς κατανέμονται οι έδρες. Πλημμύρισε φως ο γλυπτός ποταμός μέσω της ψηφιακής τέχνης και μουσικής. Αγωνία για τις κατασκηνώσεις Ιουλίου για παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων ΑΜΕΑ. Πλάτια η επίδραση του Σολομού στην πνευματική πορεία της χώρας μας και πρόταση ανάπλασης του Βόρειου Τμήματος όσον αφορά το Πράσινο Ταμείο. Και έφυγε ο απόμαχος φιλόλογος Χαριλαίος Κυριλίδης. Πάμε και στην Φερδά Κόσμος. Ανωδική πορεία ενεργείας στη Θεσσαλία, σκαρφάλου στο 14,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Και έβαλε αγγελία και του απέσπασαν 10.000 ευρώ.
Τώρα, Δήμος Τυρνάβου καταδικάζει το περιστατικό βίας σε βάρος υπαλλήλου. 1250 λαρισαίοι μαθητές συμμετείχαν σε μαθήματα κολύμβησης όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία. Και πάμε και στην ταχυδρόμος. Οργή στη δίκη για το διπλοφωνικό. Δυσισόβια ζητούν οι χαροκαμένοι γονείς των παιδιών της Μακρινίτσας προφανώς. Να ψοφήσει στη φυλακή, φώναζαν φίλοι και συγγενείς στο Μακελάρι. Στα χνάρια του Μπάμπη, ο 34χρονος δολοφόνος δήλωσε χείρος. Συγκλονιστικές οι καταθέσεις. Καταγγελίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τηλεφωνική απάτη. Και στο Σκαμνί, η γυναίκα Ράχνη που μαδούσε εντός εισαγωγικών ηλικιωμένους και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το Power Pass. Αναβίωση του φωνικού, λέει η εφημερίδα Αλήθεια. Μικρή ένταση στο μεικτό όρκο το δικαστήριο της Καρδίτσας μεταξύ συγγενών των θυμάτων και του κατηγορούμενου. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη του Φωνιά της Μακρινίτσας. Θύματα της δολοφονίας η 28χρονη Κωνσταντίνα Τσάπα, μητέρα ενός παιδιού 4 ετών και ο αδελφός της 30 χρόνων ο Γιώργος Τσάπας. Και έχουμε και άλλα ρεπορτάζ, αγροτικό, τέλος Ιουνίου, η εκκρεμής εκταμιεύσης των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, σημαντικό αυτό και νέο πρόγραμμα για την πιστοποίηση. Αυτά όσον αφορά και τα πρωτοσέλιδα, πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε την πρωινή ατζέντα, να δούμε όλα τα νέα, να ξεκινήσουμε την εξωτερική μας πολιτική και όλα όσα συμβαίνουν από πλευράς Τουρκίας. Λέμε συνεχώς και υπάρχουν και πολλές φωνές ανθρώπων και ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το φετινό καλοκαίρι. Βεβαίως, σκύλι που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Χθες είδαμε και τη χειραψία. Τη χειραψία δέντια Τσαβούσογλου, μια χειραψία που ενδεχομένως να βάζει λίγο νερό στο κρασί της Τουρκίας. Έχουμε και την Κομισιόν που λέει στην Τουρκία: για ηρεμήστε, γιατί ρίξτε τους τόνους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν πειραχτεί μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα είναι και σκληρή η αντίδρασή μας. Θα δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και μια χλιαρή, θα λέγαμε έτσι, απάντηση, μια δήλωση μάλλον από την Αμερική. Να δούμε λοιπόν τι λέει και η Αμερική προς το παρόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα των ελληνοτουρκικών. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο του. Τόνισε εκπρόσωπος Κομισιόν αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς σχετικά με τη συνέχιση των προκλήσεων από πλευράς της Άγκυρας. Παράλληλα, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι οποιαδήποτε ανοιχτό ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειρηνικό τρόπο μέσω διαλόγου, καλή πίστη με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Επίσης, ο εκπρόσωπος Επιτροπής συμπλήρωσε ότι όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και είναι πολύ σαφής. Περιμένουμε από την Τουρκία να έχει επικοδομητική συμπεριφορά, να απέχει από βήματα που κλιμακώνουν ρητορική ενέργειες και να δεσμευτεί στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας και όχι το αντίθετο. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα αναγκάζονταν να εξετάσουν κατάλληλη απάντηση. Αυτό δηλώθηκε ξεκάθαρα δύο φορές πέρυσι από τους Ευρωπαίους ηγέτες και αυτή παραμένει η θέση μας μέχρι και σήμερα, όπως επεσήμανε. Αυτά λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που λένε λύστε τις διαφορές σας με διπλωματία, λέει η Αμερική, απέναντι στα ελληνοτουρκικά και βεβαίως τις έντονες προκλήσεις της Τουρκίας τα τελευταία 24 ώρα. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα πιο ήρεμο κλίμα. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα που δεν αναφέρονται στην Ελλάδα ή τουλάχιστον περνάμε ψηλά γράμματα. Και είναι και αυτή η περιβόητη χειραψία δένδια Τσαβούσογλου, η οποία δείχνει, εν πάση περιπτώσει, κάποια σχετική ηρεμία. Αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτή η ηρεμία δεν θα μετατραπεί σε κάτι άλλο που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Τώρα, έχουμε βεβαίως και αυτά τα νέα, την ενισχυμένη εποπτεία, που σημαίνει και το τέλος, για όσον αφορά τα μνημόνια στη χώρα μας και κυρίως τα αυστηρά μέτρα που μας έχουν επιβάλει τα πολλά τελευταία χρόνια. Έχει εγκριθεί και εκταμείευση μιας ακόμη δόσης 748 εκατομμυρίων ευρώ. Μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα τη χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σίγουρα δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ξαναπεράσουμε τέτοιες στιγμές τόσο άθλια οικονομικά, αλλά από την άλλη δεν τρώμε και με χρυσά κουτάλια, ούτε καν με ασημένια, γιατί πολύ απλά πλέον ο κόσμος πεινάει, υπάρχουν ακόμη εικόνες έντονης εξαθλίωσης οικονομικής,
Πάρα πολλοί κόσμος αδυνατεί ακόμη και το ρεύμα να πληρώσει, ακόμη και τα αυτονόητα να έχει στο τραπέζι του. Έχουν αυξηθεί τα συσίτια, είτε στις Μητροπόλεις, είτε στους Δήμους. Οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δίνουν αγώνα επιβίωσης και όλοι μας δίνουμε αγώνα επιβίωσης, πραγματικά, γιατί δεν θέλεις να σου διπλώσουν λογαριασμοί, δεν θέλεις να σε πάει πίσω όλο αυτό, κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Τώρα, να πάμε λοιπόν να αλλάξουμε και θέμα, να δούμε και άλλα ζητήματα. Έχουμε και τις ανατιμήσεις που φέρνουν και στις τιμές των ταξί, λόγω και των καυσίμων. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ. Πώς θα αντέξουν και οι κλάδοι, πώς θα πραγματικά να αντέξουν, γιατί όλοι, μα όλοι τους, ζουν δύσκολες στιγμές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τώρα, πάμε λίγο και στα της Ουκρανίας. Δεν ξεχνάμε ότι μένεται ο πόλεμος, δεν ξεχνάμε τις φρικαλαιότητες οι οποίες έγιναν στην Ουκρανία και στο Ιρπίν αλλά και σε άλλες πόλεις περιφερειακά του Κιέβου. Θα πάμε να δούμε, έφτασαν χθες, βεβαίως η ηγεσία της Ευρώπης, θα έλεγε κανείς, από τον Μακρόν, έτσι από τον Ντράγκη. Πήγαν εκεί λοιπόν προκειμένου να δουν από κοντά και το μέγεθος της καταστροφής, αλλά να δώσουν και υποσχέσεις ότι είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι και θα βοηθήσουμε και στην ένταξη, στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη στήριξη όσον αφορά έτσι την ενοικοδόμηση και πάλι. Δηλαδή, ξαναδούμε την Ουκρανία, σίγουρα όχι όπως ήταν πριν, σε καμία περίπτωση, και σίγουρα δεν θα είναι όπως ήταν πριν, σε καμία περίπτωση, όσον αφορά και τις ανθρώπινες απώλειες. Να βλέπουμε και αυτό το κομμάτι, τις ανθρώπινες απώλειες. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, φτάνοντας με τρένο, και είχαμε βεβαίως και από την άλλη πλευρά, από την Ρωσία, η οποία προκαλεί για ακόμη μια φορά, και οι ίδιοι λένε ότι πήγαν, λέει, με τρένο όπως έκαναν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στην ειρωνία, έτσι και μέσα στα καυστικά σχόλια. Πάμε ωστόσο να δούμε τι πήγαν να κάνουν στην Ουκρανία και ποιες οι σχετικές δηλώσεις τους. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Ολαφ Σόλτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη επισκέφθηκαν σήμερα το Πράσινο του Κιέβου, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Bild. Οι τρεις ηγέτες είδαν από κοντά ότι έχει απομείνει από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για μία από τις πόλεις στα περίχωρα του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο της καταστροφής από των φρικαλαιοτήτων που διαπράχθηκαν κατά την κατοχή της περιοχής από τον ρωσικό στρατό το Μάρτιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Ρουμάνο πρόεδρο Κλάουντς Γιοχάνης ξαναγήθηκαν από Ουκρανούς στρατιώτες, έχοντας μαζί τους σημαντικό προσωπικό ασφαλείας και παρουσία πολλών δημοσιογράφων. Όπως και άλλοι ξένοι ηγέτες που είχαν μεταβεί στο Κίεβο πριν από αυτούς, ο Μακρόν, ο Σόλτς, ο Ντάγκη και ο Γιοχάνης περπάτησαν στους δρόμους του Ιρπίν, όπου τα σημάδια των βομβαρδισμών είναι πανταχού παρόντα. Οι ηγέτες έκαναν στους συνοδούς τους ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των κατοίκων στην πόλη τους και τα προβλεπόμενα έργα νοικοδόμησης, ενώ στη συνέχεια είδαν ένα βίντεο διάρκειας μερικών λεπτών που δείχνει το Ιρπίν πριν από τρεις μήνες, όταν μένονταν εκεί οι μάχες. Στους τοίχους ενός κατεστραμμένου κτηρίου διάβαζε κανείς «Με Europe Not War», μια επιγραφή που ο Μακρόν είδε και σχολίασε λέγοντας «Είναι το σωστό μήνυμα. Είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπει κανείς». Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως σφαγές και εγκλήματα πολέμου διαπράχθηκαν στο Ιρπίν και χαιρέτησε τον ορισμό των Ουκρανών. «Είναι μια ηρωική πόλη σημαδεμένη από τα στίγματα της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Μακρόν προς δημοσιογράφους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα της επίσκεψής του στην Ουκρανία. Τώρα πάμε στην πολύκρωτη αυτή υπόθεση, σε αυτή τη δίκη που ξεκίνησε χθες και βεβαίως ξεκίνησε στην Καρδίτσα, εκεί όπου οι χαροκαμένοι γονείς των δύο παιδιών, τα δύο αδέλφια που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους ένα χρόνο ακριβώς πριν στην Μακρινίτσα, και κυρίως αφήνοντας πίσω ένα μικρό παιδάκι, ένα αγοράκι, μένοντας πίσω να φωνάζει τον παππού μπαμπά. Όταν το ρωτάς ποιος είναι ο μπαμπάς σου, λέει «Εσύ παππού είσαι ο μπαμπάς μου», και ήταν συγκλονιστικά όλα όσα εκτελήθηκαν χθες μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ζητώντας τη θανατική ποινή. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει», λέει, «άλλη τιμωρία για τα παιδιά μου, για τον θάνατο των παιδιών μου, από το να τιμωρηθεί ο δολοφόνος του με τη θανατική ποινή», είπε ο πατέρας. Βεβαίως, να πούμε ότι πέρα από τον φόνο, τη δολοφονία των δύο παιδιών, των δύο αδελφών, είχαμε και την απόπειρα δολοφονίας και της μητέρας, όπως είπε ο πατέρας μέσα στο δικαστήριο. Ο ίδιος ήρθε στο σπίτι, γιατί του είπαν «κάτσε να συζητήσουμε, κάτσε να μιλήσουμε», και αμέσως άρχισε, λέει, να μαχαιρώνει. Λέει «μητέρα». Και μόλις η κόρη της είδε τι ακριβώς συνέβαινε, μπήκε μπροστά, γι' αυτό και δέχτηκε τις μαχαιριές. Όταν είχαν ήδη καλέσει τον αδελφό για να επισπεύσει στο σπίτι, να δει από κοντά τι ακριβώς έχει συνέβαινε, τους προστατεύσει επί της ουσίας, όπως θα έκαναν οι περισσότεροι από εμάς. Δυστυχώς δέχτηκε και ο ίδιος τις μαχαιριές, θανάσιμες μαχαιριές.
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες από τους ανθρώπους, από τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στο συμβάν, βεβαίως και το ΕΚΑΒ. Είναι συγκλονιστικά, δεν λέγονται καν στον τηλεοπτικό αέρα για το πόσο βαθιές ήταν οι μαχαιριές στον αδελφό της Άτυχης Κωνσταντίνας, πραγματικά. Πόσο ακαριαίος ήταν ο θάνατος αυτού του παιδιού. Πάμε στην. Γιατί η Κωνσταντίνα ξεψύχησε την ώρα που μεταφέρονται με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς για να μεγαλώσει και το αγγελούδι της. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τα όσα εκτελήθηκαν χθες στο δικαστήριο. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο μεικτό αρκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας η δίκη για το μακελάρι της Μακρινίτσας που τον Απρίλιο του 2021 είχε σκοτώσει την ενδιαστάση σύζυγό του και τον αδερφό της. Ο 32χρονος δολοφόνος κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου αντιμετωπίζοντας δύο ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας. Η δίκη ξεκίνησε κανονικά σήμερα το πρωί με 11 μάρτυρες κατηγορίας και μόνο έναν μάρτυρα από την πλευρά της υπεράσπισης, τη γιαγιά του 32χρονου δολοφόνου. Στους μάρτυρες κατηγορίας είναι μεταξύ άλλων οι τρεις αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος, οι γονείς των θυμάτων και κάποιες φίλες της Άτυχης Κωνσταντίνας. Σήμερα κατέθεσαν οι τρεις αστυνομικοί, ενώ επόμενος στη λίστα των καταθέσεων είναι ο πατέρας των άτυχων παιδιών. Τόσο έξω από τη δικαστική αίθουσα, όσο και μέσα, υπήρχε έντονη αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια με το δράστη. Αυτά λοιπόν για αυτή την πολύκροτη πραγματικά υπόθεση. Αναβολή για τις 23 του μήνα. Έτσι και θα είμαστε εκεί να παρακολουθήσουμε και την συνέχεια αυτής της δίκης που πάγωσε το Πανελλήνιο, που ακόμη κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που βρήκε σε αυτή την οικογένεια. Να πούμε επίσης για την 22χρονη στην Κρήτη, από την Κρήτη μάλλον, η οποία ήταν στην Κομωτινή, σπούδαζε τριετοετής όσον αφορά τη Γυμναστική Ακαδημία και η ίδια δυστυχώς, σαν τεφά, έφυγε από την ζωή από ανακοπή καρδιάς. Αυτό δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Και επειδή πάρα πολλοί συνδέουν κάθε φορά ένα θάνατο με το εμβόλιο, ούτε είχε εμβολιαστεί 22χρονη, αλλά όπως λέει η θεία της, αλλά ήταν μάλιστα και κατά των εμβολίων. Έτσι, και η ίδια απλά ήταν τόσο πιεσμένη γιατί έδινε ξανά λέει εξετάσεις. Επίσης, ο πατέρας της στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια που έκαναν τα πάντα για να σπουδάσουν το παιδί τους. Μάλιστα με πολλές περγαμηνές, η ίδια πάρα πολύ καλή αθλήτρια, μάλιστα είχε αγωνιστεί πρόσφατα και σε αγώνες στην Κρήτη, έκανε πάρα πολύ συχνά τις εξετάσεις της, έτσι όπως κάνουν οι περισσότεροι αθλητές. Δεν είχε δείξει το παραμικρό. Τώρα περιμένουν τις ιστολογικές εξετάσεις να δείξουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 22χρονης. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ανακοπή καρδιάς. Από τι όμως προέλθει ανακοπή καρδιάς? Αυτό θέλουν να μάθουν οι γονείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν καν να πάνε στην Κομωτινή για να μεταφέρουν το κορίτσι στην Κρήτη. Φανταστείτε λοιπόν σε τι κατάσταση είναι η οικογένεια. Επαναλαμβάνω, ο πατέρας σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση, η υγεία του λόγω του ότι πάσχει από καρκίνο. Τώρα, εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε λίγα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, αναμένοντας φυσικά και τα δικά σας τηλεφωνήματα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρωινής ατζέντας και έχουμε μαζί μας την καλή συνάδελφο την Ιωάννα Τιμπουροπούλου στο στούντιό μας, άστα κίτρινα και δυο σήμερα, και την οποία καλημερίζουμε. Ούτε συνεννοημένες να ήμασταν. Πώς είσαι, Ιωάννα μου? Καλά είμαι, Σοφία, εσύ πώς είσαι? Μπράβο, χαίρομαι. Όλα καλά και όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο καλυτερεύει και η διάθεσή μας. Έτσι ακριβώς. Και τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο, εγώ έχω έρθει και με θετικές ειδήσεις, με δύο μεγάλες διοργανώσεις για να σου κάνω και το χατήρι. Επιτέλους, είναι και Παρασκευή και πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Και αν έχουμε και έτσι εκδηλώσεις, ακόμη καλύτερα. Για πες μας τα νέα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πόλη του Βόλου, καθώς αύριο ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για τις ηλικίες των 18 ετών, 17, 18, 19 περίπου, με τη συμμετοχή 246 συλλόγων από όλη την Ελλάδα και πάνω από 1.300 αθλητές. Πρόκειται για ένα από τα πολυπληθέστερα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από το ΣΕΓΑΣ σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βόλου. Να αναφέρουμε ότι με την παρουσία τους θα τιμήσουν τόσο η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η κυρία Σακοράφα, όσο και ο πρώτος αντιπρόεδρος και πρώην Ολυμπιονίκης, ο Κώστας Οκεντέρης.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν από αύριο το πρωί μέχρι και την Κυριακή το βράδυ και το γήπεδο, το Πανθεσσαλικό Στάδιο, θα είναι ανοιχτό προς το κοινό για να μπορέσει να παρακολουθήσουν τόσο οι συγγενείς των αθλητών όσο και όποιος άλλος επιθυμεί αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Επειδή έχω παρακολουθήσει πολλούς αγώνες στίβου και λόγω συζύγου, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι εικόνες. Δηλαδή, όσοι αγαπάνε το στίβο, όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό, μην τη χάσουν αυτή τη διοργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, θα ενθαρρύνουν και τα παιδιά, θα ενθαρρύνουν και τους αθλητές, όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερο. Και τέτοιες διοργανώσεις που γίνονται και στον τόπο μας δεν είναι ωραία να τις χάνουμε και πρέπει να τις αγκαλιάζουμε. Οπότε, όσοι έχουν χρόνο, ας πάνε να δουν τους αγώνες. Αξίζει τον κόπο και εξάλλου είναι και δεκάδες, όπως μας είπες, και οι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και νέα παιδιά να τους ενθαρρύνουμε. Για πάμε και στην επόμενη είδηση. Πάμε τώρα στην κοντινή Σκιάθο, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Σκιάθου διοργανώνει από σήμερα μία διήμερη εκδήλωση με τίτλο «Αηφόρος ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών». Η εκδήλωση διοργανώνεται με σκοπό την προώθηση του τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως είπα, ξεκινάει σήμερα σε λίγη ώρα, μάλιστα στις 9.30 το πρωί. Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεματικές ενότητες όπως η διακρατική στρατηγική με σκοπό από την προώθηση νησιωτικών προορισμών στη Μεσόγειο. Θα συζητηθούν εναλλακτικά είδη τουρισμού όπως ο λογοτεχνικός, ο γαστρονομικός, ο χορευτικός, καθώς και οι στρατηγικές μάρκετινγκ για τον αηφόρο τουρισμό. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου η Σκιάθος και τα νησιά των Βορειών Σποράδων ευτυχώς για εμάς είναι από τα νησιά που τα επιλέγουν οι τουρίστες και θα πρέπει να δούμε και τις προοπτικές, δηλαδή πώς μπορούμε έτσι να αναπτυχθούν όλα και ο τουρισμός και όλοι φυσικά οι τομείς που είναι γύρω από τον τουρισμό. Ωραίες εκδηλώσεις, ωραία να μας έχεις Ιωάννα μου για σήμερα Παρασκευή. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου ευχηθούμε. Θα πας για μπάνιο, θα πας. Δεν θα πάω. Σε βλέπω, εγώ είσαι έτοιμη για μπάνιο τώρα, δεν το συζητώ. Την αγάπη μου Ιωάννα, τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο το Σαββατοκύριακο, να σκεφτόμαστε και τον τουρισμό. Σήμερα παρεμπιπτόντως ο Δήμος Αγιάς έχει διοργανώσει μια πάρα πολύ ωραία μίνι κρουαζιέρα στα παράλια για τους δημοσιογράφους, όπου θα μας ξεναγήσουν σε όλη την ακτογραμμή έτσι, του Δήμου για να δούμε και από τη θάλασσα, να δούμε έτσι τις ομορφιές της στεριάς. Μια πάρα πολύ ωραία, έτσι θα λέγαμε, κίνηση, γιατί δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να δείξουμε από τις ομορφιές μας. Είναι τόσο όμορφα τα μέρη μας, πανέμορφα. Α, Σκόπελο, αγαπάμε Σκόπελο. Είναι το πρώτο νησί που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου και την αγαπώ λίγο παραπάνω τη Σκόπελο. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Χειμωνίδη. Τι ωραία, καθαρή ατμόσφαιρα. Πάρα πραγματικά όνειρο η Σκόπελος. Την καλημέρα μας σε όλους τους κατοίκους, σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού και όχι μόνο τη Σκοπέλου, αλλά και τους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα. Και ξέρετε, το καλοκαίρι το περιμένουν πώς και πώς και οι κάτοικοι να δουν και κόσμο, είναι και φιλόξενοι. Και αυτό πραγματικά είναι όνειρο και για τους ίδιους τους κατοίκους. Γιατί δεν είναι μόνο οι επισκέπτες που πάρουν, είναι και οι κάτοικοι. Γιατί βλέπουν το νησί τους να αποκτά κόσμο περισσότερο φυσικά και κυρίως έτσι να βλέπουν χαμογελαστά πρόσωπα, να τους εξηγούν, να τους ξεναγούν, να τους φιλοξενούν. Είναι υπέροχες εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Χειμωνίδη για τις ωραίες εικόνες και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το λέω συνεχώς αυτό γιατί θέλουμε να είναι καλός και ο καιρός Σαββατοκύριακο για να περάσουμε και καλά και να έχει και επισκεψιμότητα. Θα προσπαθήσουμε και από εβδομάδα να έχουμε και τον υπεύθυνο πάλι της CGET για να μας δώσει και την εικόνα έτσι, για το πώς πάει η κίνηση, να περάσουν λίγες μέρες για να μάθουμε έτσι και κάποια στοιχεία. Πανέμορφη Σκιάθο επίσης. Αν βρούμε και κανένα πλάνο από Αλόνισο, σου βάζω δύσκολα τώρα, Μιχάλη. Θα ήθελα να δείξουμε και λίγο Αλόνισο. Πόσο όμορφη είναι και η Αλόνισος. Αγαπημένη Σκιάθος, έτσι το νησί του Παπαδιαμάντη και μας είπε και η Ιωάννα τα υπέροχα τα οποία ξεκινούν το διήμερο των εκδηλώσεων από σήμερα. Και είναι και πάρα πολλές εκδηλώσεις γενικότερα έτσι που πραγματοποιούνται. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση, γιατί είναι ευχάριστο ο αγνοούμενος από την αγριά. Επιτέλους βρέθηκε, ο άνθρωπος τα είχε χαμένα, είχε χαθεί. Ευτυχώς βρέθηκε καλά, είναι καλά στην υγεία του, αυτό κρατάμε. Δεν μπορούσε προφανώς λόγω και των προβλημάτων υγείας να θυμηθεί, να επιστρέψει στο σπίτι του. Είναι καλά, κρατάμε το θετικό της υπόθεσης. Πάμε ωστόσο να δούμε και το ρεπορτάζ. Εντάξει, μια χαρά, έτσι. Αυτό είναι. Τα θυμίζει και τα κτήματά του. Όλα και τα υπόλοιπα. Και τα δικά του και τα υπόλοιπα. Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 67χρονου από την αγριά που αγνοούνταν τα τελευταία 24 ώρα. Ο 67χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αγροτικό αυτοκίνητο μάρκας Mitsubishi L200 χρώματος μολυβί.
προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να ειδοποιήσει τους δικούς του ανθρώπους και χωρίς να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους στη συνέχεια. Η αγωνία, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είχε χτυπήσει κόκκινο για τους οικείους του, που τον αναζητούσαν σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, αλλά και τους εθελοντές της Μαγνησίας καθώς και τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Ο 67χρονος τελικά εντοπίστηκε σήμερα στο δρόμο προς τον Άγιο Λαβρέντιο και το χωριό Σερβανάτες. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, είναι καλά στην υγεία του, ενώ είχε απώλεια συνείδησης. Είχαμε μια τελευταία πληροφορία ότι χθες το απόγευμα κάποιος τον είδε στους δρόμους της Σερβανάτες να περιγυρίζει γύρω-γύρω εκεί. Μάλιστα τον αγνώρισε, προσπάθησε να του μιλήσει κιόλας, αλλά δεν σταμάτησε και έφυγε. Σήμερα εμείς στείλαμε ένα αυτοκίνητο στο Καλαμάκι πάνω, γιατί μας είπε ο διοικητής ασφάλειας ότι παλιά ήταν σαν τα Μάρια, δούλευε να ψάξουν και εκεί. Και συγχρόνως πήγαμε και Σερβανάτες και ο γιος του μαζί και άλλα άτομα για να ψάξουμε και την περιοχή. Τελικά βρέθηκε από οικείο του πρόσωπο σε κομματόδρομο, μέσα σε ένα χωράφι μάλλον, το αμάξι ακινητοποιημένο ανάμεσα από δύο δέντρα και σε ένα χαντάκι. Και από ό,τι μου είπε ο γιος του, στην προσπάθειά του να το βγάλει, έκαψε και το δίσκο, έκανε ζημιά στα αμάξι. Ήταν καλά στην υγεία του. Αυτός είπε ότι είναι δύο μέρες εκεί πέρα. Και όταν του είπε ο γιος του, γιατί ρε πατέρα, εδώ 100 μέτρα παραπάνω το χωριό. Δεν πήγαινε εκεί πέρα πάνω. Μωρή, λέει, τώρα πού να πάω, εντάξει, καλά είναι. Ήταν λίγο καλά και λίγο στα χαμένα, αυτό που πούμε έτσι. Αλλά γενικώς ήταν μια χαρά στην υγεία του, δεν είχε προβλήματα. Μάλιστα μου είπε ο γιος του ότι είχε φορτώσει ήδη και το αμάξι με ξύλα. Δηλαδή κάποια στιγμή βρήκε χρόνο και μάζεψε ξύλα πάνω. Τέλος πάντων όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι επειδή υπήρχε το αυτοκίνητο και το πιθανότερο είναι να γυρίζει και να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, βγήκε αληθινό και όλα πήγαν μια χαρά. Σίγουρα από τη δεύτερη, από την πρώτη μέρα και μετά, και εμείς εθελοντές των πλαίσιων ειδικών δυνάμεων και από την ελληνική ομάδα διάσης και η πυροσβεστική με οχήματα και άντρες έξω και η αστυνομία από χθες που είχε πάρει το σήμα είναι συνέχεια έξω. Όλοι ήμασταν συνέχεια σε συνεργασία και επικοινωνία και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά κρατάμε. Άγβρε Μιχάλη, για σας αγαπώ, γιατί πραγματικά έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και ζητήσαμε Αλόνισο και μας δείχνει Αλόνισο. Πραγματικά σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Πόσο όμορφη είναι αυτή η Αλόνισος, δεν θα σταματήσω να το λέω, την έχω ρετευτεί. Πραγματικά είναι ένα από τα πολύ πολύ όμορφα νησιά και αξίζει τον κόπο να κάνετε μια περιοδία, το λέω συνεχώς. Λίγες μέρες στη Σκιάθο, λίγο στη Σκόπηλο, λίγο στην Αλόνισο, κάντε αυτά τα ταξιδάκια και αξίζει και τον κόπο και με την οικογένειά σας. Μιας και είμαστε κοντά, δεν χρειάζεται ούτε να πας μέχρι τον Πειραιά, να πας μέχρι τη Ραφίνα, για να πας σε κάποιο νησί, να ταξιδεύεις ώρες ατελείωτες. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πας μέχρι το Βόλο, αφήνεις αν θες και το αυτοκίνητό σου για να μην έχεις τα ακτοπλοϊκά. Εξάλλου υπάρχει συγκοινωνία με τα λεωφορεία μέσα στο νησί που μπορείς πραγματικά, ή αν είσαι και μεγαλύτερης ηλικίας και έχεις και δίπλωμα από μηχανάκι, να κάνεις και τις βόλτες σου. Οπότε αξίζει τον κόπο να τα επισκεφθούμε. Είναι πανέμορφα πραγματικά. Το κάθε νησί ξεχωριστά σου προσφέρει πολύ διαφορετικές εμπειρίες και είναι πάρα πολύ όμορφα και υπέροχη φιλοξενία. Υπέροχα ψαράκια φρέσκα να φάτε, πολύ πολύ ωραίες διακοπές στα νησιά των Βορείων Σποράδων. Τα αγαπάμε. Για να πάμε όμως διακοπές θα πρέπει να μας επιστρέψουν και λεφτά. Ποια λεφτά? Τα λεφτά από την ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ. Power Pass, έτσι έχει ονομαστεί, νέα εφαρμογή. Να πάμε να δούμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες, τι λένε και οι πρατηριούχοι σχετικά με το Fuel Pass για το καύσιμα. Όλα μας επιστρέφουν λεφτά. Στην τσέπη μας ουσιαστικά λεφτά δεν έχουμε δει ακόμη. Γιατί θα μου πεις με τα 30 και 40 ευρώ, τα οποία έχουμε λάβει για τα καύσιμα, είναι λεφτά, προφανώς και είναι ψίχουλα. Δεν είναι ούτε καν μέχρι να πας μια βόλτα μέχρι το Βόλο, είναι για κανένα τσιπουράκι, μόνο για τέτοιες αποστάσεις, για παραπάνω δεν είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε και οι πρατηριούχοι, γιατί είναι ένα βήμα πριν βάλουν λουκέτο και οι ίδιοι. Μάλιστα μας λένε όσο συνοικιακά ή περιφερειακά ή σε κάποια χωριά υπάρχουν, θα κλείσουν, θα βάλουν λουκέτο. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κίνηση. Έχεις αφήσει πλέον το τρακτέρ σου, έχεις αφήσει πλέον το αυτοκίνητο και λες όσο μπορώ τώρα να πάω με τα πόδια ή να διεκπαιρώσω με κάποιο μηχανάκι, με κάποιο άλλο μέσο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έχουν επιστρέψει και τα λογάκια πλέον, τα γαϊδούρια στα χωριά, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, πραγματικά δεν ξέρω. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και βλέποντας και την πανέμορφη Σκύρο. Η υπεραπόδοση εισπράξης των φορολογικών εσόδων όχι μόνο ανοίγει διάπλατο το δρόμο για την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα με το Fuel Pass που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά επιτρέπουν να ανοίξει σημαντικά η περίμετρος αυτών τόσο ό,τι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων όσο και το ποσό της επιδότησης. Είναι ανωδικά όλα. Τα περισσότερα ταμπλόιντ είναι στο 2,40. Φτάνουμε για το 2,50 στην αμόλυβδη, μιλάω, γιατί το 2,50-2,60 το έχει ξεπεράσει κατοστάρα.
πάνω από τα 2 ευρώ όλα τα πετρέλαια πλέον στην πόλη. Έχουμε 120-130 το αργό. Εντάξει, όλα αυτά τα χρηματιστηριακά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος μετά τον πόλεμο της Ρωσίας και Ουκρανίας. Δύσκολες μέρες, τις είχαμε προβλέψει, το ξέρουν και οι ανώτεροι. Θα δώσουν τώρα σήμερα αυτό το full pass. Εύχομαι να μην είναι πάλι 40 ευρώ το τρίμηνο. Ή κάποιοι που πήρανε, προσπαθούσαν να πάρουν 5 ευρώ, φανταστείτε, φτώχεια με την κάρτα και δεν είχαν τα κινητά τους NFC. Και 8 στους 10 φεύγανε από όλα τα βενζινάδικα μέχρι να την περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ λίγο το ποσό που δώσαν και αυτό που θα δώσουν, θεωρώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε κορονοϊούς, φτώχεια, μνημόνια. Εντάξει, είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θα φέρει μια γενικότερη φτώχεια. Όλη η φροντιστική αλυσίδα εξαρτάται από την ενέργεια. Οι πρωτορύχοι πάντως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αρκετούς ήδη να βλέπουν μπροστά τους λουκέτο. Οι πρατηρίδες θα κλείσουν τα πρατήρια που είναι στις μικρές περιοχές, στα χωριά και στα νησιά θα κλείσουν, δεν βγαίνουν. Εμείς που είμαστε στις πόλεις, κάποιοι ίσως αντέξουμε όσοι δεν έχουμε πολύ μεγάλα λειτουργικά έξοδα, όπως υπαλλήλους, νίκια κτλ. Αλλά και αυτό δεν είναι λύση, γιατί και δεν υπάρχει και άλλο διέξοδο. Τι πρέπει να κάνουμε, να φύγουμε από τη Λάρισα, να φύγουμε από την Ελλάδα, τι να κάνουμε. Είμαστε σε μια πολύ καλή χώρα, η οποία όμως ούτε για αφεντικά είναι, ούτε για υπαλλήλους. Την ίδια στιγμή, η πορεία του τουρισμού δείχνει να δημιουργεί εν δυνάμει νέο δημοσιονομικό χώρο, που ενδεχομένως να καταστεί χρήσιμο στο επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Σε ό,τι αφορά το πακέτο των μέτρων, όλα φαίνεται να έχουν κλειδώσει για το Fuel Pass και απομένουν λεπτομέρειες, όπως και το ύψος επιδότησης των καυσίμων και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, αν και σε γενικές γραμμές, μάλλον περίπου τα γνωστά. Αυτά λοιπόν και με το Fuel Pass. Έχουμε και το Power Pass σήμερα όσον αφορά το ρεύμα, την επιστροφή. Θα δώσουμε και κάποιες λεπτομέρειες σε λίγο σχετικά με το τι σημαίνει Power Pass και πώς μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές αιτήσεις για να λάβουμε και τα 600 έως και 600 ευρώ πίσω. Μακάρι να λάβαν όλοι από 600 ευρώ, τι καλά που θα ήταν. Έως και 600, πάει βεβαίως αναλογικά με τα πόσα που έχουμε πληρώσει όσον αφορά την ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις απάτες. Πάρα πολλές διαδικτυακές απάτες και όχι μόνο, ακόμη και τηλεφωνικές. Δώστε προσοχή. Εφευρίσκουν πάρα πολλούς τρόπους. Τώρα είναι καλοκαίρι. Τι κάνουν, παίρνουν σε ξενοδόχους. Δίθεν τους κλείνουν δωμάτιο, δώστε μου λογαριασμό, να σας βάλω τα λεφτά και κάπως έτσι παίρνουν κωδικούς και εισπράττουν μεγάλα ποσά. Έχει γίνει ακόμη και σε ταξιδιωτικό γραφείο αυτό και τους άρπαξαν χρήματα, γι' αυτό πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, αγγελίες. Πουλάνε αυτοκίνητα, πουλάνε το ένα, πουλάει το άλλο. Προσέξτε. Πού δίνετε τους κωδικούς, γιατί να δώσετε τους κωδικούς, τους τραπεζικούς κωδικούς. Δεν υπάρχει λόγος. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Και κυρίως βλέπουμε και το προϊόν. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζουμε κάτι χωρίς να το έχουμε δει. Έτσι. Πάμε από κοντά και κάνουμε και τη συμφωνία. Δεν ξέρω τι αγοροπολισίες είναι αυτές. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάμε να δούμε λοιπόν άλλη μία απάτη. Ακόμα ένα περίεργο περιστατικό κατεγράφει στα δικαστήρια του Βόλου. Όταν ένας 47χρονος κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, απειλή, οπλοχρησία, παράνομη οπλοφορία και σωματικές βλάβες, επιτέθηκε λεκτικά και απείλησε την εισαγγελέα της έδρας που θα τον δίκαζε. Ο 47χρονος αλβανικής καταγωγής είναι γνωστός στις αρχές για τη δράση του. Την ώρα που η εισαγγελέας λοιπόν προσερχόταν στην αίθουσα, ο 47χρονος φώναξε εναντίον της: «Θα σε καριδώσω, θα σε στείλω στη φυλακή». Η εισαγγελέας κατέθεσε εναντίον του έγκληση για απειλή, ενώ η δίκη αναβλήθηκε, καθώς ο κατηγορούμενος ζήτησε ποινική διαμεσολάβηση. Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας κρατείται στις φυλακές της Λάρισας για πολλά επεισόδια που έχει προκαλέσει στην ενδιαστάση σύζυγό του και στην πεθερά του. Στο μεταξύ, σε ποινή φυλάκισης ενός έτους καταδικάστηκαν δύο αδελφές από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου. Πιο ειδικά, μια 46χρονη εξαπάτησε μια 38χρονη βολιώτισσα. Σε αγγελία που ήταν αναρτημένη στο Facebook, πουλούσε ένα Skoda Fabia του 2015 για 1500 ευρώ. Η 38χρονη στην κατάθεσή της ανέφερε ότι μίλησε με έναν άνδρα, ο οποίος της έδωσε τραπεζικό λογαριασμό για να καταθέσει τα 1500 ευρώ για την αγορά του Ιωταχή. Βέβαια, η 38χρονη δεν παραλάβε ποτέ το αυτοκίνητο και μετά την καταγγελία της για απάτη, τα χρήματα βρέθηκαν στο λογαριασμό της 46χρονης. Στη δεύτερη περίπτωση, η κατηγορούμενη ήταν μια 33χρονη αδελφή της 46χρονης. Στις 28 Οκτωβρίου 2020, η άνδρας έβαλε αγγελία στο Facebook για την πώληση σόμπας. Η 33χρονη επικοινώνησε με τη σύζυγο του πολιτή και τη ζήτησε τον αριθμό της κάρτας της για να καταθέσει τα χρήματα για την αγορά της σόμπας. Η σύζυγος του παθόντα, εκτός από τον αριθμό της κάρτας, έδωσε και τον κωδικό στην 33χρονη με αποτέλεσμα να της αφαιρέσει 7.000 ευρώ από το λογαριασμό. Την ίδια ώρα, ο άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου, με το οποίο συνεργάζεται 48χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος στη Νέα Ιωνία, προσπάθησε να υποκλέψει στοιχεία των τραπεζικών της λογαριασμών. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, την κάλεσε να την ενημερώσει δήθεν για τη διαδικασία του Power Pass, ώστε να υποβάλει την αίτησή της από τους πρώτους με το άνοιγμα της πλατφόρμας αύριο.
Τη ζήτησε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που θα δίνουν στην αίτηση για να κατατεθούν τα χρήματα της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις αρχές. Αυτά λοιπόν και με τις απάτες, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσοχή πρέπει να έχουμε όμως, γιατί ακόμη έχουμε τον κορονοϊό να μας ταλαιπωρεί, ακόμη έχουμε θανάτους από τον κορονοϊό. Πολύ μεγάλη προσοχή και έχουμε και αύξηση κρουσμάτων. Λογικό ήταν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και βγάλαμε και τις μάσκες σε πάρα πολλούς χώρους. Λογικό είναι να έχουμε και έξαρση του φαινομένου. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ ακόμη τη μάσκα την κρατάω, δεν ξέρω. Έχω αυτό το φόβο. Φτάνω μια ανασφάλεια όταν δεν φοράω τη μάσκα. Ιδιαίτερα όταν είμαι με πάρα πολύ κόσμο. Δεν το συζητώ και κάνω και μια δουλειά που είμαι με κόσμο. Οπότε προσέχω για να προστατεύσω κυρίως τον εαυτό μου αλλά και τους γύρω μου. Έτσι δεν το συζητώ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα κρούσματα και στην δική μας περιοχή, βεβαίως που έχουμε μια αύξηση κρούσματων. Ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, είναι εδώ, οπότε ο κόσμος πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή και να τηρεί τα μέτρα παρά την χαλάρωση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, επισημαίνουν γιατροί και στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου. Τις τελευταίες ώρες πάντως για τον ορμό Μαγνησίας κατεγράφει υψηλός αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού. Ο κύριος Κόκορης από πλευράς του Αχιλλοπουλίου, έμπειρος ιατρός, τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι κάτι αναμενόμενο και οφείλεται στο ότι πέρασαν τριήμερα που υπήρξε συγχρονισμός. Με την οδηγία να πετάξουμε τις μάσκες υπήρξε μια τάση ότι ας πούμε η πανδημία μηδενίστηκε, άρα μπορούμε να λειτουργούμε πλήρως ελεύθερα. Αυτό δεν ισχύει και φαίνεται ακριβώς από αυτούς τους αριθμούς που περιγράφεται. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι υπάρχει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν πολλά θετικά κρούσματα και κάποια από αυτά είναι και επαναμολύνσεις. Αλλά προς το παρόν μιλάμε για ήπια περιστατικά. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε και τα προηγούμενα κύματα, η αύξηση του αριθμού των θετικών κρουσμάτων αναλογικά μπορεί να δώσει κάποια περιστατικά που χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο και κατ' επέκταση κάποιες βαριές νοσηλίες. Γι' αυτό δύο συμβουλές έχουμε να δώσουμε. Πρώτα απ' όλα, να μην πιστεύουμε ότι η πανδημία τελείωσε. Ο κορονοϊός είναι εδώ και μάλιστα οι ειδικοί μιλούν για πιθανή μετάλλαξη 5, που αυτή τη στιγμή θα τη μελετήσουν. Χρειάζεται οπωσδήποτε τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οι υπερήλικες, αν δεν έχουν κάνει τέταρτη δόση εμβολίου, να κάνουν και τώρα που μιλάμε, γιατί θα έχουν μια προστασία για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες. Και επίσης χρειάζεται, όταν βλέπουμε κάπου ότι υπάρχει συγχροντισμός, συνωστισμός, τότε να έχουμε μια μάσκα στην τσέπη μας και να τη φοράμε, γιατί πραγματικά η μάσκα προστατεύει και αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι το μέτρο που θα επανέλθει. Δηλαδή να φοράμε μάσκα και όπως τώρα συζητάμε χωρίς μάσκες, να επαναφέρουμε τη μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, γιατί αυτό πραγματικά σε έναν βαθμό προστατεύει. Mm-hmm. Γενικά να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, χρειάζεται εγρήγορση. Οι δομές υγείας, αν και είναι άδειες για τον κορονοϊό, παραμένουν stand-by και πιστεύω το καλοκαίρι να κυλήσει ομαλά. Αυτό είναι ευχή όλων των υγειονομικών. Θα είναι πολλές χιλιάδες τα θετικά κρούσματα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει και έχω ξαναπεί επανειλημμένως είναι οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, που είναι νοσηλίες σε μονάδα αντιδικής θεραπείας και θάνατοι. Αυτούς τους δείκτες θα παρακολουθούμε και φυσικά είμαστε σε ετοιμότητα να επανέλθουμε όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα όλων αυτών των ανθρώπων που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας. Την ίδια ώρα οι γιατροί στέλνουν μήνυμα και για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τη διαδικασία που πρόκειται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι η μόνη ασπίδα προστασίας. Αυτά λοιπόν τα νέα και με την πανδημία, προσέχουμε για να έχουμε. Τώρα συνέβη και αυτό. Χορκίστηκε, λέει, η νέα γυναικολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο. Θα μου πείτε ευχάριστη είδηση, δεν το συζητώ. Να έχουμε μια νέα επιστήμονα, μια γυναίκα η οποία έρχεται να βοηθήσει και να στηρίξει τη γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Ευχάριστη είδηση. Μέχρι λοιπόν να πέσουν οι υπογραφές, η ίδια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή καλύτερα μετατέθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ υπέγραψε την συνεργασία της με το Γενικό Νοσοκομείο. Μέχρι το μεσημέρι είχε φύγει και την είχαν στείλει, μετατέθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Τι να πει κανείς πραγματικά, τι να πει. Νομίζω πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για ποιο λόγο η γυναίκα ορκίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο και μέχρι το μεσημέρι πήγε στο Πανεπιστημιακό. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε λίγα λεπτά με αυτή την υπέροχη εικόνα από την πανέμορφη Σκιάθο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, για το τελευταίο μέρος.
Είχαμε ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε στον Δήμο Τυρνάβου σε εργαζόμενα. Ένας πολίτης ο οποίος πήγε να πάρει μια απόφαση μιας υπόθεσης του και ενώ ήταν αρνητική, ο ίδιος λοιπόν αντέδρασε και χειροδίκησε κατά του εργαζόμενου με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, τα πνεύματα να οξυνθούν, οι εργαζόμενοι υπόλοιποι να μπουν ανάμεσά τους για να τους χωρίσουν και όπως όλα δείχνουν θα δει η υπόθεση τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αν είναι δυνατόν κάθε φορά που δεν μας αρέσει μια απόφαση, κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι, να λύνουμε τις διαφορές μας με το ξύλο. Σε καμία περίπτωση καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, από όποιον και αν προέρχεται. Λύνουμε τις διαφορές μας με τον διάλογο. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική γλώσσα μας προσφέρει τόσα πολλά, μπορούμε να πούμε τόσα πολλά και βεβαίως όχι με χειροδικίες, όχι με τέτοιο τρόπο. Καταδικαστέ λοιπόν η βία από όπου και αν προέρχεται, καταδικάστηκε και από την Δημοτική Αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Τι λένε και οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ? Την αμέριστη παράστασή του εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ σε συναδελφό του, ο οποίος εργάζεται στο Δήμο Τυρνάβου και δέχθηκε βία από πολίτη, καθώς όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν του άρεσε η απόφαση που έλαβε για δικό του ζήτημα. Τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες ενός περιστατικού που είναι καταδικαστέο από όλες τις πλευρές. Συνάδελφος εργαζόμενος, κάνοντας σωστά τη δουλειά του, δέχτηκε άγρια επίθεση από δημότη στο Δήμο Τυρνάβου, γιατί δεν του άρεσε η απόφαση της υπηρεσίας. Τέτοια γεγονότα είναι καταδικαστέα από το σύνολο των εργαζομένων και θεωρούμε ότι η κάθε δημοτική αρχή θα πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διαφυλάξει τη σωματική ακεραιότητα και την εργασιακή ειρήνη στους τόπους δουλειάς των συναδέρφων. Το τεράστιο ζήτημα που έχουμε, ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν φοβερές ελλείψεις σε προσωπικό, δημιουργούν ένα άλλο καθεστώς το οποίο αναγκάζει τους συναδέρφους να ασχολούνται με εργασίες και αντικείμενα που αντιστοιχούσαν σε 2, 3 και 5 ακόμα συναδέρφους. Το γεγονός αυτό, βέβαια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Εμείς ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τυρνάβου, καταρχήν, να καταδικάσει αυτό το γεγονός και κατά δεύτερο να συμπαρασταθεί στο συνάδελφο, στο νομικό αγώνα στον οποίο έχει εμπλακεί χωρίς τη θέλησή του και βέβαια να τον ικανοποιήσει οικονομικά, γιατί οι μισθοί που παίρνουμε δεν μπορούν να τα αποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία και πολύ περισσότερο όταν δεν φταίει ο ίδιος. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Τυρνάβου, σύσσωμη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και όλη η τοπική κοινωνία του Δήμου καταδικάζει απερίφραστα και με απόλυτο τρόπο το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα από πολίτη προς υπάλληλο του Δήμου. Καθιστούμε, όπως τονίζει ο Δήμαρχος, σαφές πως οποιαδήποτε μορφή βίας, είτε σωματική είτε λεκτική, δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτή. Σε κάθε περίπτωση, τα όποια παράπονα πολιτών, τα οποία είναι σαφές πως έχουν ελαστικοποιηθεί τα τελευταία έτη, λόγω της κοπιώδης και άοκνης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής και Δημοτικών Υπαλλήλων, δεν δικαιολογούν τέτοιες απαράδεκτες και ακραίες συμπεριφορές. Αυτά λοιπόν. Τώρα βλέπουμε και όμορφη Καρδίτσα, γιατί δεν είναι μόνο τα νησιά των Βορείων Σποράδων, είναι και τα πανέμορφα μέρη τα δικά μας, όπως η ωραία Καρδίτσα που έπεσε το σήμα, αλλά με σκιάθω τώρα. Πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα Στέφανο. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς πώς είστε? Καλά και εμείς είμαστε. Παρασκευή εξάλλου σήμερα, είμαστε και λίγο έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ακολουθεί και το πανέμορφο Σαββατοκύριακό μας που το περιμένουμε για να ξεκουραστούμε και όταν μας δείχνει και υπέροχες εικόνες από Σκιάθο ο Μιχάλης Χειμωνίδης αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος, μας φτιάχνει τη διάθεση εν μη τι άλλο. Ο Μιχάλης θα δείξει και τα Τρίκαλα σε λίγο. Βεβαίως, ο Μιχάλης Χειμωνίδης, ναι. Τα πάντα όλα. Είναι ο άνθρωπός μας εδώ στον Άστρα. Μην το συζητάτε τώρα. Ό,τι πρόβλημα έχουμε εντωμεταξύ, όλοι στο Μιχάλη Χειμωνίδη. Μιχάλη, θέλουμε αυτό το πλάνο. Μιχάλη, θέλουμε αυτή τη δήλωση. Ναι, ναι. Είναι άξιοι συνεργάτες, πραγματικά εξαιρετικοί και εξαιρετικοί στη δουλειά τους και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Θα μας πείτε σήμερα. Βεβαίως, θα σας πω ένα τραγούδι που δεν το έχω πει άλλη φορά στην εκπομπή σου, Φούλα. Α, ωραία. Θα το αφιερώσω στον αδελφικό μου φίλο, τον Νίκο, με την πλατιά καρδιά που έχει και τη σύζυγό του, τη Φανή. Και από εμάς με μπόλικη αγάπη και σε όλους τους τηλεθεατές εδώ που είναι πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε που κάθε πρωί είναι συντονισμένοι εδώ στον Άστρα σε αυτή τη πολύ μεγάλη παρέα που έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην πρωινή ατζέντα που έχουμε γίνει και μία οικογένεια.
Θα έρθει και η κυρία Τούλα από τη Γερμανία, τώρα μου είπε τον Ιούλιο, οπότε με το καλό θα τη συναντήσω από κοντά. Πολύ χαίρομαι και να σας βλέπω και να σας γνωρίζω και να λέμε τα νέα μας. Είμαστε πραγματικά μια οικογένεια και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάμε να το αφιερώσουμε σε όλους τους τηλεθεατές εξαιρετικά λοιπόν το τραγούδι για να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Βεβαίως. Πάμε να τα ακούσουμε. Ποιος είδε ψάγια σαρκαδιάννη, ποιος είδε ψάβρε ψάρι στο βουνό και θάλασσα σπαρμένη αρκαδιάννη καημένη και θάλασσα σπαρμένη αρκαδιάννη καημένη. Ποιος είδε τη για σαρκαδιάννη, ποιος είδε τη βρε την αρκαδιάννη, στα κλέφτηκα ντεμένη αρκαδιάννη καημένη, στα κλέφτηκα ντεμένη αρκαδιάννη καημένη. 12 χρόνια σαρκαδιάννη, 12 χρόβρε χρόνους έκαμε, στα κλέφτηκα ντεμένη αρκαδιάννη καημένη, στα κλέφτηκα ντεμένη αρκαδιάννη καημένη. Κανείς δεν τη για σαρκαδιάννη, κανείς δεν τη δεν την γνώρισε, πως ήταν κλεφτοπούλα καημένη αρκαδιανούλα, πως ήταν κλεφτοπούλα καημένη αρκαδιανούλα. Παρά μια με για σαρκαδιάννη, παρά μια με μια μέρα Κυριακή, που ρίχναν στο σημάδι και πάλι κατεφάνη, που ρίχναν στο σημάδι αρκαδιάννη καημένη. Σοφούλα! Να είστε καλά κύριε Στέφανε, μας φτιάχνετε το κέφι πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έχετε προσφέρει εδώ στην πρωινή ατζέντα. Και όπως λέει και η αγαπημένη Βάνα, δεν ξεχνάτε και κανέναν αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Μήπως έπρεπε να είχατε γίνει τίποτε στην ασφάλεια, στην αστυνομία να δουλεύατε. Θα βοηθούσατε πάρα πολύ, πραγματικά πιστέψτε με. Σοφούλα. Με τέτοια μνήμη, ναι. Σοφούλα, στο σχολείο μία φορά το διάβαζα το μάθημα και το θυμόμουν για χρόνια. Είμαι σίγουρη, σαν τον αδελφό μου κι εσείς. Γιατί ο αδελφός μου μια σελίδα θα τη διάβαζε, μία που τη διάβαζε και μία που τη μάθαινε. Εγώ 500 φορές έπρεπε να τη διαβάζω για να τη μάθω. Έτσι, να, άμα έχεις μνήμη. Μπράβο κύριε Στέφανε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σαββατοκύριακο όλοι να εκδράμουν πάνω στο Χάνι πηλίο, επάνω εκεί στην κυρία Τάκη και στην Αρκώτησα να πάνε όλοι να απολαύσουν τα καλά φαγητά, τα νόστιμα. Α, και είναι και όχι μόνο, είναι και φιλόξενη και ωραία τα φαγητά και είναι μία αυλή. Δεν είχα πάει να σας πω την αλήθεια καλοκαίρι, όλο χειμώνα πήγαινα, αλλά τώρα το καλοκαίρι εκεί στην αυλή με τα πλατάνια δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο όμορφα μπορείς να περάσεις. Αξίζει τον κόπο και επειδή εμείς εδώ στον κάμπο σκάμε και το καλοκαίρι, μας αρέσει να είμαστε δροσερά και να κάνουμε και τα μπάνια μας. Όμορφα τρίκαλα μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, έχω να σας πω, με πολύ ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο, Σοφούλα. Επίσης, και έχετε και ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σοφία. Καλημέρα, κύριε Γρηγόρη. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Δόξα τω Θεώ, καλά κι εμείς. Είπατε πριν λίγο για την επιδότηση του ρεύματος. Στα 600 ευρώ είναι 22,50. Κάτι ψηλά. Ποιος θα πάει να κάνει 22,50 δηλαδή την επιδότηση, όταν πληρώνει 600 ευρώ ρεύμα, να πάρει 22, 15 ευρώ, 10 ευρώ, 15 θα τον πάρει ο λογιστής. Άρα και εσύ κερδίζει, τίποτα. Άρα κοπανιστά. Προδεύουν τον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Τι να πω, τι να σας πω, το θέμα είναι, τα έχουμε ξαναπεί γιατί, κύριε Γρηγόρη μου, τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι να καταλάβουμε κινείς. Λέμε για τη βενζίνη, πήγε 2,5 ευρώ, δηλαδή μόνο η Ελλάδα είναι σύγκυρο πολέμου. Βρίσκεται σε πόλεμο. Η Βουλγαρία που την έχει ένα 30 που πήγα και έβαλα. Δηλαδή τι,
Δεν είναι καλή η Βυζινική, με ένα 30, πώς δεν έχουν πόλεμο. Πού είναι δίπλα τα σύνορα. Η Ελλάδα που είναι πιο μακριά είναι σε γερό πολεμό. Mm-hmm. Δεύτερον και τρίτον, από πού πήρε η άδεια ο Μητσοτάκης και πήγε και έδωσε τους Ουκρανούς τα όπλα. Δίνει όπλα, δίνει τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης θα πλήρωσε, η κυβέρνηση θα πλήρωσε της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς άμα είχαμε πόλεμο θα θέλαμε να μας βοηθήσουν, κύριε Γρηγόρη, ή όχι, αν είχαμε πόλεμο θα θέλαμε να μας βοηθήσουν ή να μας στέλνουν τίποτε γάζες και τίποτε μπεντατίν που και αυτά χρειάζονται. Ναι, αυτά τι να θα τα στείλουμε εμείς, για πείτε μου. Να βοηθήσουν με άλλο τρόπο, δηλαδή πάσχουν από φαγητά. Και αυτά, μη στεναχωριέστε, κοντέινερ ολόκληρα έχουν φορτωθεί και έχουν πάει, γιατί και εδώ από τη Λάρισα και από άλλες περιοχές έχουν συγκεντρώσει και βρεφικά πράγματα και γάλατα και ρούχα. Έχουμε βοηθήσει και με άλλους τρόπους, αλλά εγώ σας ρωτάω και πάλι, πώς θα θέλετε εξάλλου, δεν είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, να πει δεν βοηθάμε με κανέναν τρόπο. Εννοείται, να βοηθήσει μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εγώ σας λέω και πάλι, αν εμείς ήμασταν σε αυτή την ανάγκη, αν εμείς είχαμε πόλεμο, τι θα λέγαμε, στείλτε μας λίγο φαγητά, μη στέλνετε όπλα. Όπλα να σκοτώνονται. Σημασία έχει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος για μένα. Κυρία Σοφία, μισό λεπτό να μιλήσω. Εσείς αν δείτε έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους να μαλώνουν, θα πάτε να τους δώσετε από ένα όπλο, ποιος θα σκοτωθεί πρώτος, αν είναι δυνατόν. Είδαμε στο πεζοδρόμιο να μάλλον δύο ανθρώποι, θα τους δώσουμε από ένα ανθρώπινο του καθένα. Βλέπετε να τα βρίσκουμε διαφορετικό τρόπο αυτή την περίοδο. Έχει γυρίσει την πλάτη και έχει στυλώσει τα πόδια ο Πούτιν. Αυτοί πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί για σκάτη προδοσία. Προδώσανε την Ελλάδα. Καλά, μα κάτσουν και μετρήσουν πως έχουν προδώσει την Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή έναν σκοτώσει και τους κλείσανε μέσα. Ένα. Αυτοί σκοτώσανε χιλιάδες και δεν κάνουν τίποτα. Γιατί, για ποιο λόγο. Μην ξαναπούμε πάλι τα ίδια. Εγώ τα λέω συνεχώς. Πλησιάζουν εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, του χρόνου δεν ξέρω. Πλησιάζουν οι εκλογές. Ας δούμε και τον επόμενο. Για να δούμε ποιος άλλος θα βγει. Τίποτα, κυρία Σοφία, να το βάζουμε το μέρη και πάμε και το χέρι μέσα και το βλέπουμε. Τώρα, τότε καλά να πάθουμε όλα τα ίδια κάνουμε κάθε φορά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Αυτοί είμαστε. Τι να πω. Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη. Επίσης. Μακάρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουν γίνει εγκλήματα πολέμου, έχουν σκοτωθεί άμαχος πληθυσμός, μωρά, οικογένειες και έχει εξαφανιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της χώρας. Εμείς πάμε και στα υπόλοιπα θέματα μας. Πάμε να δούμε και άλλα ρεπορτάζ από την τοπική μας επικαιρότητα. Αν διαφημίσεις, ναι καλά, που έχω ξεχάσει, πήγε παρά 10. Πάμε σε διαφημίσεις, με την υπέροχη Αλόνη, θα πάμε σε διαφημίσεις βεβαίως. Και κάπως έτσι κλείνει και σήμερα η πρωινή ατζέντα, με υπέροχα τρίκαλα, με την πανέμορφη αυτή εικόνα. Να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά, να έχουμε διάθεση, να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και πρώτα Θεός να είμαστε εδώ και πάλι τη Δευτέρα στις 8.30 ακριβώς από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση και την Έλληνα Κυριαζίδου. Ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα και ένα ακόμη καλύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.